Ναι, είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Είναι από το πρόγραμμα του Ομίλου Υγεία «Ταξιδεύουμε για την Υγεία». Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, το 2012 ή 2013. Σε μια πρώτη επαφή τότε με τους εκπροσώπους του Ομίλου είχαν υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορέσουν να έρθουν. Έγινε μια απόπειρα πέρυσι, αλλά ήδη είχε χαλάσει ο καιρός, γιατί αυτό είχε οριοθετηθεί περίπου τα τέλη Νοέμβρη, που εδώ λόγω και του υψομέτρου και των καιρικών συνθηκών θα ήταν αδύνατο. Οπότε ήδη από πολύ νωρίτερα για φέτος έχει δρομολογηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Ήδη έχουν έρθει όλοι οι τεχνικοί τους. Εδώ να πω και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι θα είναι 32 γιατροί, 16 ειδικοτήτων και μαζί με το νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό φτάνουν περίπου τους 75. Το τεχνικό προσωπικό ήδη έχει έρθει εδώ και μία εβδομάδα, έχει διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο που θα υποδεχθεί όλους τους δημότες και γενικότερα τους πολίτες του νομού Καστοριάς που θα θέλουν να τους παρασχεθεί η ιατρική υπηρεσία από τους γιατρούς του Ομίλου Υγείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον καινούργιο Βρεφονηπιακό Σταθμό που βρίσκεται πίσω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο και πίσω από το 4ο Νηπιαγωγείο. Εδώ να πω ότι όλοι οι γιατροί είναι διευθυντές κλινικών του Ομίλου Υγεία, δεν είναι δηλαδή γιατροί οι οποίοι έχουν τελειώσει απλά και μόνο την ειδικότητά τους, αλλά είναι γιατροί με εμπειρία και τους οποίους πολύ απλά ότι αν θα απαιτούνταν να επισκεφθούμε στο ιδιωτικό τους ιατρείο θα ήταν με ένα πολύ μεγάλο αντίτιμο. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται, είναι απολύτως όλα δωρεάν, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε όχι, το τονίζω αυτό γιατί έχει γίνει και κάποια παρανόηση από τον κόσμο ότι μόνο όσοι είναι ασφαλισμένοι μπορούν να πάνε ή μόνο όσοι είναι ανασφάλιστοι μπορούν, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε όχι, δεν έχουν παρά να πάρουν τις παλιές τους εξετάσεις ό,τι έχουν και δεν έχουν και να παρευρίσκονται εκεί στις 8 η ώρα το πρωί, είτε της Παρασκευής, είτε του Σαββάτου. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση, δεν υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού, να το τονίσουμε αυτό. Θα υπάρχει όμως εκεί πολύ οργανωμένη γραμματεία που θα υποδέχεται όλο αυτόν τον κόσμο που θα μπαίνει σε μία σειρά. Χρειάζεται υπομονή, αντιλαμβανόμαστε ότι και αν θα θέλαμε ιδιωτικά να δούμε κάποιους από αυτούς τους γιατρούς, θα έπρεπε να μεταβούμε στην Αθήνα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έξοδα και να περιμένουμε και κάποιες ώρες, δεν πειράζει, θα είναι πολύ ευχάριστος ο χρόνος διαμονής και ο χώρος διαμονής όπως έχει διαμορφωθεί ήδη κατάλληλα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ομίλου Υγεία ήδη και θα αναμένουν τις οδηγίες εκεί της γραμματιακής υποστήριξης για να πάνε να εξεταστούν από μία, δύο, τρεις ή και παραπάνω ειδικότητες. Δεν υπάρχει απαγορευτικό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όσο περισσότερες ειδικότητες απαιτηθούν, τόσο περισσότερος χρόνος αναμονής θα υπάρχει στη μετάβαση από τον ένα γιατρό στον άλλο. Θα μπορούν εδώ να πω να επισκεφθούν την όλη διαδικασία και παιδιά με τους γονείς τους, παίρνοντας μάλιστα και επιστοποιητικό που απαιτείται για τη συμμετοχή τους σε αθλοπαιδίες ή σε οποιαδήποτε άλλα αγωνίσματα. Θα υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 ή 4 παιδίατροι, ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Να μην θεωρηθεί ότι ναι, από τους γονείς δεν χρειάζεται να πάνε τα παιδιά. Ζητήσαμε συγκεκριμένα για αυτόν τον σκοπό να είναι και οι 3 ή 4 παιδίατροι, άρα καλό είναι και κάνουμε και έκκληση μάλιστα προς τους γονείς να πάρουν και τα παιδιά τους και να μεταβούν εκεί για να γίνει ένας ολοκληρωμένος έλεγχος παιδιατρικός, παίρνοντας και στο τέλος αυτό το πιστοποιητικό. Και να πούμε ότι θα υπάρχουν και κλινικοί γιατροί αλλά και επεμβατικοί γιατροί, θα υπάρχουν και χειρουργοί για κάποιες μικροεπεμβάσεις, όπως επίσης υπάρχει και δέσμευση από τον Όμιλο Υγεία ότι αν, και το αντευχόμαστε και εμείς και αυτοί, διαπιστωθεί μέσα από αυτόν τον προληπτικό έλεγχο κάποιο πρόβλημα σε κάποιον συνδημότη μας, θα καλυφθεί εντελώς δωρεάν από τον Όμιλο Υγεία μέχρι
και υπεραιτέρω εξετάσεις σε κάποια από τα νοσοκομεία του Ομίλου Υγεία. Πραγματικά είναι ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε, γιατί κάνουμε συνεχείς σκέψεις με τους επικεφαλείς, οι οποίοι βρίσκονται εδώ ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τους τρομάζει ο αριθμός, ίσα ίσα που είναι το ζητούμενο να υπάρχει προσέλευση. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, μπορεί ο κόσμος να μπει να δει διαδικτυακά κάτι αντίστοιχες εκδηλώσεις που έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, στη Λέρο και στην Καλαμπάκα, από ό,τι μου έχουν πει. Το στίχημά τους είναι τις δύο ημέρες αυτές να εξεταστούν πάνω από 1500 άτομα, 1500 με 2000 άτομα, και μάλιστα αν τυχόν υπάρχει και ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση, υπάρχει δέσμευση πως θα μείνουν και την Κυριακή τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Άρα αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, αυτό δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους δημότες να προσέλθουν για να εξεταστούν, γιατί πιστεύουν ότι με τη φοβερή εμπειρία που έχουν και με το πολυπληθές ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλους όσους ζητηθούν και όλους όσους προσέλθουν για αυτόν τον σκοπό τις δύο αυτές ημέρες. Ότι θα υπάρχουν ήδη σε συνεννόηση με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων όλου του Δήμου. Έχουμε κανονίσει και θα υπάρχουν ανακοινώσεις ήδη αύριο για τα δρομολόγια, κυρίως αύριο, το τονίζω αυτό, έτσι ώστε την Παρασκευή να προσέλθουν οι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων και κυρίως των συνταξιούχων ή αυτών που δεν δουλεύουν, των ανέργων, για να μείνει το Σάββατο να υπάρχει προσέλευση όσων είναι εργαζόμενοι και που δεν θα μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή. Θα υπάρχει ενημέρωση από τους προέδρους για τα τακτικά δρομολόγια που δωρεάν θα, γι' αυτό το σκοπό θα έχει βάλει και θα έχει δρομολογήσει ο Δήμος του Άργους Οριστικού προς όλα τα χωριά, έτσι ώστε από και προς τον βρεφονηπιακό σταθμό, όπου δεν σας κρύβω από μια επίσκεψη ήδη που είχαμε και χθες, που αρχίζει πλέον να φαίνεται και το όλο σύνολο, θυμίζει, έχει μετατραπεί ο βρεφονηπιακός σταθμός σε μια σύγχρονη πολυκλινική. Φαντάζομαι και από πλάνα τα οποία θα παραβρεθείτε αύριο ή μεθαύριο ή την Παρασκευή, να, και θα δείτε κι εσείς ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα προσέλθουν για το σκοπό αυτό εκεί θα δουν ότι θα έχουν την εντύπωση ότι βρίσκονται σε ένα πολύ σύγχρονο θεραπευτήριο.